Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε ένα περίεργο παιχνίδι και πολύ ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι δεν μετουσιώθηκαν οι φάσεις σε γκολ για να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι κράτησε ενδιαφέρον το φιλάθλο κοινό. Θα το χαρακτήρισα περίεργο για τον λόγο ότι φαινόταν ότι κατά διαστήματα πότε η μία ομάδα πότε η άλλη έπαιρνε λίγο τις στιγμές πάνω της. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν πολύ καλοί. Χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα όταν την κερδίζαμε. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε εύκολα επιθέσεις. Γεγονός που μας υποχρέωνε να έχουμε πιο πολύ αμυντικό ρόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι πήραμε πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθήσαμε, χωρίς όμως να φτάσουμε σε ξεκάθαρη τελική φάση, να απειλήσουμε βγάζοντας υπεραριθμίσεις στις πλευρές. Δεν ήρθε ένα γκολ που θα μας έδινε τις βαθμούς που τόσο έχουμε ανάγκη. Όμως απέναντι σε μια καλή και ποιοτική ομάδα όπως είναι η Καλαμάτα, που κατά την κρίση μου και δίκαια είναι εκεί που είναι στη βαθμολογία, κάναμε μια αξιόλογη προσπάθεια, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Μ' αρέσει να μικραίνω την ομάδα που προπονώ και να θεωρώ μια ισοπαλία επιτυχία, ό,τι μας δίνει η ψυχολογία και τέτοια. Δεν το κάνω ποτέ. Νομίζω ότι η ανάλυση του αγώνα θα είναι πιο επικοδομητική για τη συνέχεια. Να βάλουμε να δούμε το μάτς με τα παιδιά, κόψουμε τις φάσεις που πρέπει για να βελτιώσουμε τη δουλειά μας. Για ακόμη ένα παιχνίδι, δείξαμε πόσο βαρύ ομάδα είμαστε, πόσο πειθαρχημένοι είμαστε στο αγωνιστικό κομμάτι. Από την άλλη, ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία, όπως έδειξε, είχε στόχο με την αμυντική της τακτική, είχε στόχο την ισοπαλία. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από την νίκη Βόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο η νίκη Βόλου προσπάθησε, αλλά στην ουσία δεν απειληθήκαμε και μη μου πει κανένας ότι για το σουτ. Όταν μια ομάδα παίζει 94 λεπτά θα κάνει και ένα σουτ. Και η δουλειά του τερματοφύλακα αυτή είναι. Εμείς συνεχίζουμε, πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και όπως έχω πει, το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμη. Πρώτοι είμαστε, στο στόχο μας είμαστε και προχωράμε. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα παιδιά, και αυτά τα οποία ξεκίνησα και αυτοί οι οποίοι ήθελαν τον πάγκο, προσπάθησαν. Το αποτέλεσμα είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι αυτή η φάση, αν γινόταν στο γήπεδο της Νίκη Βόλου, θα μετρούσε. Το γκολ ήταν οριακό, όπως επίσης που δεν σχολιάζω διαιτησία, αλλά σήμερα δεν μπορώ να μην πω ότι ο διαιτητής ήταν καλός, αλλά τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις θα μπορούσε την Νίκη Βόλου να την άφηνε με παίχτη λιγότερο. Δεν θέλω να θυμίσω, υπάρχουν φάσεις στο χώρο του κέντρου και από τις πτέρυγες. Υπάρχουν φάσεις οι οποίες ήταν καραμπινάτες για να φέρει κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνάμε εμείς, προχωράμε. Είχε μια προστασία δηλαδή. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν προστασία. Ξέρω όμως ότι έτσι οι διαιτές έτσι πρέπει να παίζουν και ελπίζω να το συναντήσουμε και εμείς στο μέλλον, όταν θα πάμε σε μια δύσκολη έδρα, να έχουμε μια διαιτησία τέτοια, η οποία επαναλαμβάνω ότι έπαιξε 50-50, αλλά υπάρχουν τρεις φάσεις. Η ομάδα διατήρησε το 0 και σχετικά εύκολα, όπως είπατε, αλλά σας προβληματίζει ότι επί της ουσίας δεν δημιουργήσαμε και φίλες. Δεν με προβληματίζει τίποτα. Είμαστε πολύ σοβαρή ομάδα, το αποδείξαμε και σήμερα. Και όπως είπα, παιχνίδι με παιχνίδι θα παίρνουμε παιχνίδια. Ο αγωνιστικός ρυθμός έρχεται μέσα από τα παιχνίδια, τα συνεχόμενα. Όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν δύο παιχνίδια σε λιγότερο από 6 μέρες, έτσι, και αυτή η εβδομάδα θα μας δώσει την ευκαιρία να γίνει μια αποφόρτιση. Γιατί... Ενώ ψελπάσω, έτσι. Μπορείτε να μας δώσουμε ένα σκεπτικό, διότι έχετε δείξει ότι κάνετε αλλαγές και από το 65 και μετά. Σήμερα, ενώ η ομάδα δεν είχε τις ευκαιρίες, δεν είχε δημιουργήσει, έχουμε την ποιότητα στον πάγκο. Είδαμε τρεις αλλαγές μεσοεπιθετικών στο 89, στο 90 στην ουσία. Σας είπα ότι εγώ δεν κοιτάω εκείνη τη στιγμή, κοιτάω πώς είναι το αποτέλεσμα, πώς είναι το παιχνίδι και ανάλογα λοιπόν με τον αντίπαλο μπορεί να γίνει και στο 90. Οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Ναι, αλλά θέλω να πούμε ότι αφού δεν έχουμε δημιουργήσει το μισθωτικό κομμάτι. Και θα δημιουργήσουμε στο 90. Όχι στο 90, αφού λέμε οι αλλαγές ήταν καθυστερημένες. Οι αλλαγές γίνανε στην ώρα τους και βγήκαν αυτοί που έπρεπε να βγουν. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, οι αντίπαλοι μπήκαν καλύτερα στο γήπεδο, κάνανε δύο φάσεις, πήραν ψυχολογία. Πατήσαμε κι εμείς βέβαια καλύτερα στη συνέχεια.
Κρατάμε το ότι η ομάδα δεν έχει χάσει, κρατάει το 0 στην άμυνα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πίστη ο ένας στον άλλον. Είχαμε και στο ημίχρονο αυτό που είπαμε, ότι έχουμε πίστη για να βάλουμε τον γκολ. Δεν ήρθε, είχαμε μια πολύ καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζουμε και τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πάμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι προπονητική εντολή αυτή η προσήλωση στην άμυνα, κυρίαρχα? Γιατί υπάρχει και ταλέντο και στη μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ο coach δίνει πολύ έμφαση στο αμυντικό κομμάτι και προσπαθούμε τώρα με τις προπονήσεις να φτιάξουμε και το επιθετικό, γιατί οι άμυνες δίνουν τα πρωταθλήματα, αυτό είναι μια αλήθεια, και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι γινόμαστε πολύ καλύτεροι, όπως και με το Βλαχιώτη στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να βγάλει ταλέντο στο αγωνιστικό χώρο. Κάναμε κάποιες φάσεις, είχαμε προϋποθέσεις και πιστεύω θα έρθει και το αποτέλεσμα. Η Καλλιθέα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με ένα πολύ καλό γήπεδο, που αυτό ευνοεί την ομάδα μας, γιατί θα μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θα πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, πάμε πάντα για την νίκη, και με το πλάνο που θα ακολουθήσουμε από τον προπονητή μας πιστεύω θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.